πετάξω όλο από τον μπαλκόνι τώρα να αρχίσω να τσιρίζω. Εδώ. 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 Στην απογείωση κάπου βούρκωσα. Ταξιδευμένος. Μου λέει, έχεις πάρει το κλειδί. Λέω, ναι. Θα περπάτησα πολύ κλαίγοντας να πάω να φάω ψαρόσουπα. Και έρθει το βλέφαρο, είχε κολλήσει με το πι, είχε γίνει. Ναι, εγώ γνωρίζω ένα κομμάτι του πολιτισμού και μέσα από το μανικιούρ, κυρίες και κύριοι. Υπήρχε πολύ αγάπη εκεί γύρω και εγώ το βλέπα. Τώρα. Παιδιά! 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 Αχ, παιδιά! Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έχει συμβεί πραγματικά. Αρχικά δεν ξέρω πού να κοιτάω. Πού είστε? Είστε εκεί? Πού είναι η κάμερα? Λοιπόν, γράφω αυτό το βίντεο, σε περίπτωση που το καταλαβαίνετε, με το κινητό μου, γιατί έχω πηδήσει, παιδιά, έχω πηδήσει. Έγραψα, ξεκίνησα να γράφω με αυτή την κάμερα, έγραφε συνέχεια κάτι και έκλεινε, αλλά εγώ νόμιζα ότι τα γράφει στο ενδιάμεσο, γιατί το έχω ξανακάνει αυτό. Αλλά τελικά έγραψε μόνο κάποια δευτερόλεπτα και όλο το υπόλοιπο βίντεο εγώ σας τα είπα όλα και είχε και inspiring speech, είχε και πράγματα και πέθανε. Μετά αποφασίζω να βάζω να φορτίσω αυτή εδώ την κάμερα που είναι η παλιά μου κάμερα. Η πρώτη μπαταρία φόρτιζε μισή ώρα και δεν φόρτισε ποτέ, είχε χαλάσει. Βρίσκω δεύτερη μπαταρία. Τι βάζω και αφού ξεκινάω να γράφω, να τόση ώρα κλειστή, έχω μείνει έτσι, εγώ παγωμένη. Κάτι έχει πάθει και αυτή η κάμερα. Να τα πετάξω όλα από τον μπαλκόνι τώρα να αρχίσω να τσιρίζω. Δεν ξέρω πού να κοιτάω σε αυτήν την κάμερα. Λοιπόν, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτό το βίντεο ωραία το βγάζω. Δεν ξέρω πώς θα στείλω τα αρχεία από το κινητό μου μετά. Ξέρετε τι, είναι πολύ αστείο αυτό που κάνω αυτή τη δουλειά και παρόλα αυτά έχω αυτή τη δυσκολία με την τεχνολογία. Α, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Τώρα πρέπει αρχικά να βρω που πρέπει να σας κοιτάω, γιατί είναι πολύ ενοχλητικό αυτό το. Εδώ. 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 Τι είναι εδώ. Εδώ. Εδώ άρα σας κοιτάω. Ελπίζω να είναι σωστό και να μην το έχω βγάλει από το μυαλό μου. Λοιπόν, πώς είστε και τι κάνετε? Εγώ θέλω να κάνω ένα βίντεο, αυτό θα γίνει τώρα, ελπίζω, και ελπίζω να φτάσει και στα χέρια σας και στα μάτια σας με έναν τρόπο, στο οποίο θέλω να σας μιλήσω για το πώς είναι να ταξιδεύει κανείς μόνος του, που είναι κάτι που έκανα την εβδομάδα που μας πέρασε και πραγματικά ήταν ό,τι πιο απελευθερωτικό και λυτρωτικό έχω κάνει. Πώς ξεκίνησε τώρα αυτό? Ξεκίνησε λοιπόν να γίνει ένα ταξίδι, στο οποίο επειδή εγώ αυτή την περίοδο που μας πέρασε έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις, οι οποίες ήξερα ότι θα με δυσκολέψουν και ήξερα ότι θα στεναχωρηθώ κιόλας στο τέλος, αλλά όλοι φτάνουμε σε ένα σημείο που γίνεται αυτό στη ζωή μας. Και είπα, πριν τις πάρω και πριν τα αποφασίσω όλα, να μου κάνω ένα ωραίο δώρο και να έχω κάτι ωραίο να περιμένω. Οπότε αυτό που είπα να έχω να περιμένω είναι ένα ταξίδι και συγκεκριμένα ταξίδι στη Μάλτα, την οποία Μάλτα την επέλεξα ίσως για τον πιο χαζό λόγο που θα μπορούσα. Που είναι ότι επειδή όσες φορές την είχα αναφέρει στα παιδιά, α, να πάμε ένα ταξίδι στη Μάλτα, τους έβλεπα ότι μου λέγανε, εντάξει, θα δούμε και Μάλτα, μωρέ και. Σκέφτηκα ότι δεν είναι ένα προορισμό που του ψήνει πάρα πολύ. Οπότε και πόσο θα τους πείραζε να πάω όντως εγώ στη Μάλτα. Μπαίνω λοιπόν σε μια στιγμή παραφροσύνης, κλείνω τα εισιτήρια και μετά τους ανακοινώνω ότι παιδιά, να ξέρετε, έχω κλείσει ένα ταξίδι, θα πάω μόνη μου, δεν μπορείτε να έρθετε. Πρέπει να πάω για να σκεφτώ, να τα βρω λίγο με τον εαυτό μου, να δω και αν μπορώ να το κάνω. Γιατί μέσα σε όλα, μην σας πω και ψέματα, ήθελα και να μου αποδείξω ότι μπορώ. Επειδή στα ταξίδια είμαι λίγο χάπατο, δηλαδή κανονίζουν όλοι όλα και εγώ πηγαίνω από πίσω έτσι και σέρνω το κουφάρι μου. Ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω και μόνη μου. Καλά, τα βρήκαμε μαζί με τη χαρά το ξενοδοχείο, Airbnb. Είναι από τα και πάρα πολύ ωραίο, Palazzo del Pazzo. Ελπίζω να το λέω σωστά. Σας το λέω, αν ψάχνετε και σκοπεύετε να πάτε, πάρα πολύ ωραίο. Τους το ανακοίνωσα, το πήραν πάρα πολύ ωραία, ευτυχώς. Και μετά πλησίαζαν οι μέρες να πάω. Εγώ ψυχολογικά σας είχα πει ότι δεν ήμουν πάρα πολύ καλά. Και δεν ήμουν όντως, δεν σας είπα ψέματα. Οπότε πέρασα μια περίοδο μεγάλου κλάματος και καθημερινού και πολύ κλάμα. Εντάξει, είμαι και εγώ που μου αρέσει να κλαίω, αλλά τέλος πάντων. Στο αεροδρόμιο ένιωθα πάρα πολύ δυνατή. Πήγα, έκανα check-in, τη βαλίτσα μου, τα αυτά. Την απογείωση κάπως βούρκωσα. Από την απογείωση λοιπόν, εντάξει, μετά κοιμήθηκα λίγο, έφαγα και ένα σάντουιτς, κάπως πέρασε η ώρα. Δεν τίποτα, παιδιά, είναι 1 ώρα και 50 λεπτά η Μάλτα. Είχα πάρει μαζί μου αυτό το βιβλίο, το By Yourself the Fucking Lilies, το οποίο είναι φανταστικό και αν το βρείτε σας προτείνω να το διαβάσετε. Νομίζω δεν υπάρχει μεταφρασμένο στα ελληνικά, αλλά από ό,τι το τσέκαρα λίγο μπορείτε να το δείτε στο Amazon. Εγώ είμαι πολύ κοντά στο να τελειώσω. Πήρα και από εκεί διάφορα, θα σας πω, βιβλία τέτοια. Μου άλλαξε τη ζωή νομίζω και το ταξίδι και το βιβλίο. Το βιβλίο θα μπορούσα να το έχω διαβάσει και εδώ όμως. Ίσως ο συνδυασμός, αλλά κυρίως το ταξίδι. Εγώ λοιπόν με το προσγειώθηκα, πάτησα ένα μικρό κλάμα και ένιωσα σαν να άφηνα πίσω μου πράγματα. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Γράψτε μου από κάτω αν έχετε ταξιδέψει μόνοι σας και αν πώς σας φάνηκε. Ξέρω ότι πολλοί κόσμοι το κάνουν πολύ συχνά. Εμένα στα μάτια μου φάνταζε κάτι τεράστιο και πάρα πολύ δύσκολο παρόλα αυτά. Βρέθηκα λοιπόν εκεί. Το πολύ ωραίο ήταν ότι όταν έφτασα εκεί και πήγα να παραλάβω τη βαλίτσα μου, εκεί γνώρισα τη Μαρία, η οποία Μαρία είναι ένα πάρα πολύ γλυκό κορίτσι από την Ελλάδα που σπουδάζει και ζει τα τελευταία 5 χρόνια στη Μάλτα. Και μιλήσαμε λίγο, γνωριστήκαμε, είναι συνδρομήτρια. Πέσαμε την κουβέντα και μου ψήστησε μερικά μαγαζιά, μου τα πρότεινε. Μου έδωσε το τηλέφωνό της και μου είπε ότι αν χρειαστείς κάτι θα χαρώ πάρα πολύ να σε
βοηθήσω και μιας και ταξιδεύεις μόνος, ό,τι χρειαστείς είμαι εδώ. Και κάπως πήρα μια μεγάλη ανακούφιση με αυτό. Μετά φυσικά γνώρισα και τον κύριο Δημήτρη που ταξίδευε για να βρει το γιο του και του είχε φέρει και πράγματα από τα Χανιά. Πιάσαμε την κουβέντα. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος και πάρα πολύ ταξιδεμένος. Ταξιδευμένος. Έχει ταξιδέψει πάρα πολύ ο κύριος Δημήτρης τέλος πάντων. Και πιάσαμε την κουβέντα και επειδή θα καθυστερούσε λίγο ο γιος του να έρθει να τον πάρει, μου λέει τώρα εσύ θα πας κορίτσι μου στο εκεί που έχεις κλείσει να μείνεις και του λέω ξέρετε τι. Όχι, θα κάτσω να σας κάνω παρέα μέχρι να έρθει ο γιος σας. Γιατί, παιδιά, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα πραγματικά τίποτα να κάνω. Ενώ να τον άφηνα τον άνθρωπο να μείνει μόνος του και να πάω πού. Δεν με περίμενε κανένας πουθενά. Οπότε κάτσαμε εκεί στο αεροδρόμιο απ' έξω και μιλούσαμε. Συναντάς πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους όταν είσαι μόνος σου και κάνεις πολύ ωραίες συζητήσεις που μπορεί να μην σου δίνονταν η ευκαιρία αλλιώς, παιδιά. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που εκτίμησα. Και όταν το εκτίμησα λοιπόν αυτό, ήρθε η στιγμή να πάω. Αχ, να κοιτάω λάθος τόση ώρα. Λέτε, κοιτάω εκεί, πώς είναι εκεί. Δεν μπορώ ταυτόχρονα. Πώς θα βλέπω που αν. Πώς φαντάζεστε κοιτάω όλη την ώρα κάπου κάτω έτσι μόνο. Δεν ξέρω τι κάνω. Φτάνω λοιπόν εκεί που σας λέω. Είχε στην πόρτα του Airbnb, το οποίο ήταν πανέμορφο, το ξαναλέω. Είχε αυτό με τους αριθμούς που βάζεις τον κωδικό, αλλά δεν είχε να πατήσεις κουμπάκια. Είχε σαν τις παλιές βαλίτσες και τα λουκέτα που γυρίζεις με το δάχτυλό σου τα νούμερα. Και αφού μου είχε στείλει ο άνθρωπος τα νούμερα να τα βάλω να μπω σωστά, τα βάζω και σπρώχνω την πόρτα και η πόρτα δεν άνοιγε. Εκεί αρχίζω λίγο να φρικάρω με τον εαυτό μου και την πάρτη μου ότι κάτι δεν κάνω καθόλου σωστά. Τέλος πάντων, προσπάθησα πάρα πολύ, τον πήρα τηλέφωνο στο τέλος. Και μου λέει ναι, όχι, μόλις βάλεις τους αριθμούς, μετά πατάς ένα κουμπί που έχει δίπλα και ανοίγει ένα κουτάκι και εκεί μέσα έχει ένα κλειδί και παίρνεις το κλειδί από εκεί και ξεκλειδώνεις την πόρτα. Το κάνω εγώ αυτό, καταφέρνω, φτάνω στον τρίτο χωρίς ασανσέρ, δηλαδή αν κλείσετε, ζητήστε να είστε στον πρώτο, γιατί είναι λίγο βάρβαρο αυτό με τα σκαλιά και τις βαλίτσες. Τόσο πάω, φτάνω, πάρα πολύ χαρούμενη και με παίρνει τηλέφωνο αυτός, μου λέει έχεις πάρει το κλειδί. Λέω ναι. Μου λέει όχι, ανοίγεις την πόρτα και το ξαναβάζεις πίσω, γιατί μετά έξω από το δωμάτιο έχει άλλα κλειδιά. Περιμένει να μπει κόσμος. Κατέβηκα τρέχοντας πάλι όλα τα σκαλιά, άνοιξα τους ανθρώπους που περιμένανε, άφησα το κλειδί πίσω, ξανανέβηκα πάνω και μετά αποφάσισα να πάω μια βόλτα στη Βαλέτα. Λοιπόν, έκλαψα πάρα πολύ την πρώτη μέρα στη Βαλέτα. Αλήθεια, τώρα που το σκέφτομαι είναι ψηλό αστείο, γιατί έκλαψα στο δωμάτιο, μετά συνέχισα να κλαίω στο δρόμο. Μετά βρήκα ένα μαγαζί μέσω TripAdvisor, το οποίο είναι ψαροταβέρνα και κάπως είχε σούπες που εκεί πέρα είναι παραδοσιακό του στη Μάλτα, μια και είναι νησί. Και μπορείς να φας πολύ ωραία και περπάτησα πολύ κλαίγοντας να πάω να φάω ψαρό σου. Ήταν κλειστό το μαγαζί. Οπότε εκμεταλλεύτηκα αυτή την ευκαιρία για να κάτσω να κλάψω λίγο στο ερημωμένο λιμάνι. Μετά συνέχισα το κλάμα μου σε ένα ωραίο εστιατόριο που πήγα, που εντωμεταξύ μπήκα και τους λέω: έχετε κάποιο τραπέζι, δεν έχω κράτηση. Και τους βλέπω που ψιλοστραβώνω και μου λένε: άμα δεν έχετε κράτηση, και μου λένε: πόσα άτομα, μου λέει μια κοπέλα. Και λέω: ένα. Και κατάλαβα ότι η καρδούλα τους ζεστάθηκε μόλις κατάλαβαν ότι έχω πάει να φάω μόνη μου και μου βρήκαν ένα τραπέζι. Και έκατσα και τους είπα: ότι δεν θέλετε να μου προτείνετε, ότι μου πείτε εσείς. Εγώ θέλω να δοκιμάσω τα φαγητά σας. Δεν είναι. Ενώ γενικά εμπιστεύομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους, η πρότασή τους που τελικά είπα και ναι, γιατί μετά αφού τους ρώτησα, ντρεπόμουν κιόλας να τους πω όχι, ήταν να δοκιμάσω για πρώτο πιάτο μία σούπα με ψάρι, ήταν πολύ ψαρίσιο αυτό, δηλαδή δεν ήταν διακριτικό, αλλά ήταν νόστιμο παραδόξω. Εγώ δεν μπορώ την πολύ ψαρίλα, κάτι παθαίνω. Ήταν νόστιμο, το έφαγα. Και για δεύτερο πιάτο κυρίως μου φέρανε λαγό, ένα άλλο παραδοσιακό. Τώρα ο λαγός σε συνδυασμό με την ψαρόσουπα, όπως καταλαβαίνετε, αφού δεν ανατινάχτηκα εκεί μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους, ήταν πάρα πολύ καλό. Πήρα και ένα ποτήρι κρασί και ένιωθα αυτοπεποίθησάτη για κανένα τέταρτο, μέχρι που άρχισα να κλαίω και στο εστιατόριο. Έφυγα από το εστιατόριο, πήγα πάλι στο λιμάνι γιατί είχα κλάψει πολύ ωραία εκεί πριν και είπα να πάω να το επαναλάβω. Και στο τέλος γύρισα στο δωμάτιο. Το επόμενο πρωί λοιπόν, ξύπνησα σαν να με έχουν τσιμπήσει. Α! Το βράδυ διάβασα το βιβλίο μου. Ξύπνησα το πρωί σαν να με έχουν τσιμπήσει μέλισσες, καθότι από το πολύ κλάμα είχε έρθει το βλέφαρο, είχε κολλήσει με το πι, είχε γίνει όλο εδώ μια παραμόρφωση. Έστειλα και φωτογραφία στα παιδιά, τώρα δεν σας τη δείχνω, κρίμα είναι. Αλλά σαν να ξύπνησε ένας άλλος άνθρωπος, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω. Αυτό έγινε την προηγούμενη Δευτέρα, σήμερα είναι πάλι Δευτέρα, εσείς θα το δείτε Τετάρτη το βίντεο. Αλλά από τότε δεν ξανάκλαψα καθόλου, ενώ σας είπα τον τελευταίο καιρό του έχω δώσει και έχει καταλάβει, σαν να τελείωσε, σαν να ήταν αυτό το ταξίδι μόνιμο, αυτό που χρειαζόμουν για να νιώσω πάρα πολύ δυνατή. Όσοι το έχετε κάνει, θέλω να μου γράψετε από κάτω αν είχατε το ίδιο, αν ζήσατε αυτή την εμπειρία του να νιώθεις ελεύθερος και απελευθερωμένος ουσιαστικά από όλα τα πράγματα που σε βάραιναν ή σε άγχωναν και να μπορείς να δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Σας το είχα πει και σε άλλο βίντεο ότι είμαστε για πολύ περιορισμένο χρόνο εδώ και πρέπει να ζήσουμε πράγματα και πολλές φορές η καθημερινότητα μας ρουφάει και μας καταπίνει. Δεν λέω ότι απαραίτητα για να το ξεπεράσεις αυτό και για να ξαναβρεις λίγο αυτό που είσαι και αυτό που θες να είσαι, ότι πρέπει να πας να ταξιδέψεις μόνο στο εξωτερικό. Οτιδήποτε. Ακόμα και μια βόλτα με το αυτοκίνητο για κάποιες ώρες, λίγο πιο έξω από εκεί που μένεις, αλλά μόνο σου να κάτσεις να ηρεμήσεις και να σκεφτείς και να χαλαρώσεις, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να μην κάνεις τίποτα, απλώς να κάτσεις έτσι λίγο μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι πολύ θεραπευτικό το να κάθεις μέσα στο αυτοκίνητο, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω για εσάς. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν το πρωί πήγα για καφέ στο Ζουμπιλί.
που είναι ένα πάρα πολύ. Ελπίζω να το λέω σωστά, Παναγία μου. Ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ εκεί. Μαζί με το βιβλίο μου. Πήρα το πρωινό μου. Διάβασα. Εν τω μεταξύ, ενώ γενικά είχα στο μυαλό μου ότι να είμαι κοινωνική, να γνωρίσω κόσμο. Εντάξει, μόνη μου ταξίδευα. Προφανώς και θα έπρεπε με έναν άνθρωπο να ανταλλάσσω μια κουβέντα. Ένιωσα ότι εκείνη τη μέρα ήθελα λίγο να το κρατήσω πιο. Α, ήταν το Αγίου Βαλεντίνου επίσης. Δεν σας το πω αυτό. Ναι, ήταν η δεύτερη μέρα, δηλαδή ήταν η τρίτη. Μέρα τρίτη, την προηγούμενη εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου. Ήταν όλα στολισμένα παντού, ζευγάρια τέτοια. Αλλά για κάποιο λόγο ένιωθα τόσο καλά, τόσο καλά. Αποφάσισα εκείνη τη μέρα λοιπόν να πάω βόλτα στην πόλη. Γύρισα όλη την πόλη. Πήγα και σε ένα μικρό κοσματοπωλείο και γνώρισα εκεί την Αν, η οποία είναι μια πάρα πολύ γλυκιά κυρία, γύρω στα 65, η οποία μου έδωσε συμβουλές για την επόμενη μέρα που θα πήγαινα στην Εμντίνα. Θα σας πω μετά γι' αυτό. Είναι η πιο αρχαία πόλη ουσιαστικά της Μάλτας και η πρώτη της πρωτεύουσα. Μετά αποφάσισα να κλείσω ένα ραντεβού να φτιάξω τα νύχια μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω σε ένα άλλο μέρος να φτιάχνω τα νύχια μου εκεί. Μην με ρωτήσετε γιατί. Αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Θα μου πείτε, γνωρίζεις τον πολιτισμό. Ναι, εγώ γνωρίζω ένα κομμάτι του πολιτισμού και μέσα από το μανικιούρ, κυρίες και κύριοι. Πήγα τέλος πάντων εκεί. Είχαν ραντεβού το απόγευμα στις 7. Λέω στις 7, στις 7, ωραία. Πήγα, έκατσα σε ένα ωραίο άλλο μαγαζάκι που είχε πολύ ωραία θέα και φωτάκια μες στο δρόμο. Είναι πραγματικά πανέμορφη η Μάλτα. Είναι ένα μέρος που αξίζει να πας, νομίζω. Και είναι λίγο παρεξηγημένο. Δηλαδή, θα μου πείτε, πολλοί κόσμος πηγαίνει. Είδα και εγώ πάρα πολλούς τουρίστες, αλλά για κάποιο λόγο στον περίγυρό μου δεν ήταν κάποιο μέρος που σκοτωνόντουσαν όλοι να πάμε. Και όταν πήγα να κάνω τα νύχια μου λοιπόν, εκεί γνώρισα ένα άλλο κορίτσι πάρα πολύ γλυκό, την Άννα, η οποία είναι από την Ουκρανία και μιλήσαμε για όλα. Μιλήσαμε για τον πόλεμο, μιλήσαμε για τους έρωτες, μιλήσαμε για τη ζωή, για τα αποθυμένα, για όλα. Και ένιωσα πολύ τυχερή που ήμουν εκείνη τη μέρα εκεί. Εν τω μεταξύ, επειδή ήταν του Αγίου Βαλεντίνου, μου βάλε και κρασιά η Άννα, ήπιαμε εκεί πέρα, είχαμε βάλει και τραγούδια. Έφυγα από εκεί 9:30-10, ήταν υπέροχο, υπέροχη αυτή η συνάντηση και αλήθεια πάλι από τους ανθρώπους τους. Πολύ σημαντικούς που τους συναντάς για λίγο κάπου έξω. Συγγνώμη, αλλά γράφω το βίντεο από το κινητό και όλος κάνει ειδοποιήσεις και κάπως φεύγει το μυαλό μου. Και μετά έφυγα, πήγα σε ένα εστιατόριο. Είδα ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που ήταν πολύ κόζι. Ήταν αυτά τα μαγαζιά που είναι εδώ. Και έχει μικρό πεζόδρομο και απέναντι έχουν φτιάξει, ξέρετε, αυτό με τα διάφανα ή τζάμια, κάτι και κάθονται και είχε και μια φωτίτσα σε ένα πράγμα. Φαίνεται ήταν πάρα πολύ κόζι. Μπήκα. Κινέζικο ήταν. Αυτό δεν το είχα καταλάβει. Μου αρέσει το κινέζικο, αλλά εκείνη τη μέρα ίσως δεν είχα τόση όρεξη γι' αυτό. Μου λένε, είστε δύο? Όχι, λέω, είμαι μία. Λένε, οκ, περάστε. Έρχεται ο σερβιτόρος, μου λέει, περιμένουμε κάποιον άλλο. Λέω, όχι, δεν περιμένουμε κανέναν. Εν τω μεταξύ, στολισμένα, αγιοβαλεντινιάτικο, όλος ο χώρος. Και η χαρτοπετσετούλα με κόκκινη καρδούλα που έγραφε Do you want to eat me? Ήταν όλο λάθος για μένα που ήμουν μόνη μου εκείνη τη μέρα. Αλλά, παιδιά, δεν με έριξε καθόλου. Δεν με έριξε καθόλου, αλήθεια. Το διασκέδασα. Έφαγα πάρα πολύ ωραία, wonton και noodles. Σηκώθηκα, έφυγα μετά. Πήγα και πήρα ένα παγωτό στο χέρι. Καλά, έφαγα. Καταλαβαίνετε τώρα τι έφαγα, μην τα συζητήσουμε. Έφαγα μετά ένα παγωτό, το πήρα και έκατσα σε ένα παγκάκι, καθόμουν και χάζευα όλα τα ζευγάρια που περνούσαν, που κρατούσαν λουλούδια και τέτοια. Και κάπως μου έφτιαξε πάρα πολύ τη διάθεση αυτό. Έκανα και το άλλο που κάθομαι και χαζεύω και σκέφτομαι και μαντεύω πόσο χρονών μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι δουλειά μπορεί να κάνουν, πόσο καιρό μπορεί να είναι μαζί, πού μπορεί να γνωρίστηκαν και όλο αυτό. Και κάπως μου απασχόλησε το μυαλό και το είδα από την πολύ θετική του πλευρά. Ότι κοίτα τι ωραία που υπάρχει αγάπη και υπάρχει έρωτας και ο κόσμος είναι ευτυχισμένος μαζί. Και άλλοι περπατούσαν μόνοι τους, άλλοι ήταν με τους φίλους τους. Υπήρχε πολύ αγάπη εκεί γύρω. Και εγώ το βλέπα. Τώρα θα αρχίσετε να πιστεύετε ότι έχω χάσει τα λογικά μου και πού να σας πω τι έκανα την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα λοιπόν πήγα στην Εμντίνα, που είναι η πιο αρχαία πόλη που σας είπα, και μου είχε δώσει συμβουλές για το πού ακριβώς να πάω, ή αν που είχα πετύχει την προηγούμενη μέρα στο κοσματοπωλείο. Και γράψει και σε ένα χαρτί σε ποιο καφέ να πάω, που ήταν το πιο γνωστό καφέ και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο. Πώς το λέω, Φοντανέλα! Δεν θυμήθηκα καλέ. Που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, αν πάτε να πάρετε, έχει ένα κέικ με μαρέγκα, λεμόνι και φρά. Του δώσα και κατάλαβε, το κατάπια μάστο σε χάπι έτσι χλου. Πάρα πολύ ωραία θέα. Μια πόλη με πάρα πολύ ιστορία, είναι λίγο έτσι με κάστρα και έχει και μουσείο. Και μπήκα και σε ένα ναό που ήταν πάρα πολύ όμορφα. Έχει παντού ταμπέλες που λέει να μην μιλάς δυνατά. Λέγεται και η σιωπηλή πόλη, νομίζω, ελπίζω να το λέω σωστά. Εκεί ζούσαν οι υπότες λοιπόν, θυμίζει πάρα πολύ Ρόδο. Και νιώθησα να μπαίνει σε μια άλλη εποχή. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Όσο περπατούσα λοιπόν εκεί, εντάξει, μίλησα και με τα παιδιά, πήραμε βιντεοκλείς, τους έδειχνα το μέρος, σαν να είναι εκεί. Και όταν γύρισα πίσω στη Βαλέτα το απόγευμα, πήγα για να πω ευχαριστώ στην Αν που μου έδωσε τις πληροφορίες και που μου πήγε εκείνο το καφέ, να της πω ότι ήταν πολύ ωραίο. Πήγα πίσω να την ενημερώσω κιόλας.
εντωμεταξύ, εγώ επειδή ήμουν μόνη μου. Βρήκα πολύ έξυπνη ιδέα να ξαναπάω για να τη πω τι έγινε τελικά. Και εκεί βρήκα αυτό το δαχτυλίδι. Το οποίο κάπως το ερωτεύτηκα. Μου είπε ότι είναι πολύ παλιό, ότι είναι κοιμήλιο. Παιδιά μου το πήρα δώρο. Και μου το έκανα δώρο μαζί με μια υπόσχεση, σαν δέσμευση. Τώρα είναι, πιστεύετε ότι πρέπει να με μαζέψουν σιγά σιγά όσο συνεχίζω δηλαδή. Θα σας τρομάζω. Και πήγα και έκατσα σε ένα συντριβάνι πάρα πολύ ωραίο που είχε. Όπου παράλληλα με τις σκέψεις μου να σας πω ότι ερχόταν και πάρα πολλοί κόσμος και τους έβλεπα ότι θέλουν να βγάλουν φωτογραφία και κάποια ζευγαράκια που δεν είχαν ποιος να τους βγάλει και κοιτούσαν γύρω-γύρω. Και εγώ πεταγόμουν σαν την τρελή κάθε φορά και τους έλεγα: Α, θέλετε να σας βγάλω μια φωτογραφία? Και μου λέγανε ναι. Και πήγαινα εγώ και φωτογράφιζα κόσμο, μόνος του, ζευγάρια, σε παρέες, σε όλους. Και με έβγαλε και εμένα μια κοπέλα και την έχω, θα την ανεβάσω κάποια στιγμή. Και έκατσα εκεί και επειδή σε αυτό το βιβλίο έχει υπέροχα πράγματα μέσα. Και ένα από αυτά που διάβασα ήταν και το ότι πρέπει να γράφουμε αυτά για τα οποία είμαστε ευγνώμονες. Έκατσα και έγραψα. Και μου είπα κιόλας πάρα πολλά, αλλά τα έγραψα και σε σημειώσεις. Τα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων στη ζωή μου και πραγματικά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και είναι ωραίο να το κάνετε κι εσείς. Είναι άλλο να τα σκέφτεσαι κάποιες φορές και άλλο να κάθεσαι να τα γράφεις. Από τα μεγάλα πράγματα για την υγεία μας, μέχρι πολύ μικρά. Για κυρία Αν που γνώρισα στο κοσματοπωλείο και μου είπε το ωραίο μαγαζί και εγώ πήγα και πέρασα τόσο όμορφα. Για εκείνη την κυρία που μου χαμογέλασε και μου έδωσε τη θέση της. Είναι πάρα πολλά πράγματα μικρά. Και αν τα δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία η ζωή. Και έχουμε την τάση όλοι οι άνθρωποι να κολλάμε στα αρνητικά και να θολώνουμε και να μην βλέπουμε. Οπότε, επειδή ξαναλέω ότι είμαστε για πολύ περιορισμένο χρόνο εδώ, θέλω να τα σκέφτεστε και να τα γράψετε, να πείτε, να κάνετε και σημειώσεις ευγνωμοσύνης, που και αυτό το διάβασα στο βιβλίο και πήγα εκεί και αγόρασα σε ένα μαγαζί. Πέτυχα μπροστά μου μαγαζί με κάρτες. Υπάρχουν μαγαζιά με κάρτες. Ποιος να μου το έλεγε αυτό? Και όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και βρήκα και πήρα κάρτες και έγραψα κάρτες ευγνωμοσύνης σε φίλους και γνωστούς και σκοπεύω να το κρατήσω αυτό. Θέλω να το κάνω. Είναι ωραίο να λες ένα καλό λόγο στους άλλους και να τους ευχαριστήσεις όταν είναι δίπλα σου. Και κάπου το είχα διαβάσει αυτό, ότι ένας καλός λόγος μπορείς να πεις έναν άνθρωπο για σένα μπορεί να σου πάρει 10 δευτερόλεπτα, αλλά για εκείνον μπορεί να κρατήσει για πάντα. Οπότε να μην τα τσιγκουνεύεστε τα καλά τα λόγια και να μην τα τσιγκουνεύεστε στους άλλους, αλλά να μην τα τσιγκουνεύεστε και στον εαυτό σας. Εγώ λοιπόν οριακά μου έκανα ερωτική εξομολόγηση. Δεν ξέρω. Ανησυχείτε καθόλου για μένα. Και μου υποσχέθηκα να με αγαπάω και να με φροντίζω πιο πολύ και να με ακούω και να τιμάω τις επιλογές μου και να κάνω επιλογές που θα με τιμούν και αυτές πίσω. Και αυτό. Μου έκανε πάρα πολύ καλό αυτό το ταξίδι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε ή αν σας τρομάζω. Εγώ, μήπως τρομάζω εγώ και σας ρωτάω συνέχεια αν τρομάζετε? Δεν ξέρω, αλλά γύρισα έχοντας πάρει αποφάσεις. Θα πάω μετά σε αυτό, στις αποφάσεις που έχω πάρει γυρίζοντας. Απλώς να σας πω ότι πέρασα εκεί και εκείνη τη μέρα πολύ ωραία. Πήγα, έφαγα κάπου το βράδυ. Για ποτό δεν πήγα. Ενώ το σκεφτόμουν ότι μία μέρα θα πάω για ποτό, δεν ένιωσα άνετα να πάω για ποτό μόνη μου, οπότε δεν το έκανα. Το πολύ περίεργο που ξέχασα να σας το πω την προηγούμενη φορά που γύρισα αυτό το βίντεο που καταστράφηκε, οπότε τι ωραία που το θυμήθηκα τώρα, είναι ότι ένιωθα μια πολύ περίεργη ασφάλεια στη Μάλτα. Ένιωθα ασφαλής. Δηλαδή, περπατούσα τη μία μέρα, ας πούμε, που πήγα βόλτα και έφαγα ποτό και τέτοια, γύρισα στο σπίτι 12:30-1. Αλλά περπατούσα 12:30-1 σε άδειους θεοσκότεινους δρόμους και ένιωθα ασφαλής. Δηλαδή, δεν πέρασα ούτε 10 δευτερόλεπτα να σκεφτώ, λες να πεταχτεί κανένας εδώ και να. Τίποτα. Δεν αγχώθηκα καθόλου. Δεν ξέρω αν ήταν η συγκεκριμένη πόλη, η χώρα, ή αν ήταν ότι ένιωσα ότι μπορώ να καταφέρω τα πάντα, ας πούμε, με αυτό το ταξίδι και άτρωτη, και μετά περπατούσα και ένιωθα super cool και ότι δεν θα γίνει τίποτα. Την τελευταία μέρα, λοιπόν, ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς και έφυγα και πήγα να πιω πάλι ένα καφέ στη Βαλέτα, γιατί την ερωτεύτηκα τη Βαλέτα σοβαρά. Και με σταμάτησαν 3 κορίτσια και μου λένε: Κάνουμε ένα τεστ για να δούμε πόσο καλά αγγλικά μιλάνε τουρίστες και θα σας δώσουμε και αυτό διαφημιστικό που μπορείτε να μπείτε και να κάνετε μαθήματα αγγλικών online. Να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και με βάλαν και έγραψα τεστ αγγλικών ξαφνικά, χωρίς λόγο. B+ πήρα. Δεν τα πήγαμε κι άσχημα, παιδιά. Και μου δώσαν ένα πιστοποιητικό, το έχω κάτω στο αυτοκίνητο. Γιατί το έχω στο αυτοκίνητο? Και πήγα και έκατσα για καφέ και άφησα το πιστοποιητικό πάνω στο τραπέζι και έχει το σερβιτόρο στο κοιτάει πάνω και μου λέει συγχαρητήρια. Του λέω: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει υπέροχο φαγητό η Μάλτα. Ίσως αυτό το μέρος που σας λέω τώρα ήταν το μόνο μέρος που έφαγα κάτι πολύ περίεργο. Γιατί είδα ότι είχε διάφορα πρωινά και είδα ένα που είχε με αυγά και τέτοια. Λέω: Σήμερα, Ευελίνα, φεύγεις. Φάε την πρωινάρα τη ζωή σου. Και πήρα αυτό το πρωινό, το οποίο τελικά ήταν μια σούπα με αυγά, τηγανιτά και λάδι και ντομάτες. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ βαρύ. Αυτό ήταν για να φάει μια οικογένεια για μεσημέρι. Δεν ήταν για να φάω εγώ για πρωινό. Τέλος πάντων, έφαγα εκεί όσο άντεξα. Έφαγα πολύ στη Μάλτα. Αλλά τώρα που γύρισα, μαζεύτηκα, παιδιά, σοβαρά. Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε και αυτό, όχι σε αυτό το βίντεο όμως. Γύρισα πολύ χαρούμενη πίσω. Γύρισα και έφτιαξα το σπίτι μου, έφτιαξα το χώρο μου. Ξεκίνησα να στρώνω το κρεβάτι μου, γιατί διάβασα που έλεγε το βιβλίο ότι είναι το πρώτο task και είναι κάτι πολύ εύκολο ουσιαστικά που σου παίρνει ένα λεπτό, αλλά σε κάνει να νιώθεις μετά ότι μπορείς να τα απεξέλθεις και στα υπόλοιπα πράγματα που έχεις να κάνεις μες τη μέρα. Συν τούτη, είναι πάρα πολύ ωραίο να γυρνάς το βράδυ σε ένα στρωμένο κρεβάτι. Προσπαθώ ό,τι
καλά από το σπίτι να το ξαναγυρίζω στη θέση του επιτόπου για να βλέπω το χώρο και να ανοίγει η διάθεσή μου. Γράφω, σημειώνω πράγματα που θέλω να πω σε άλλους, πράγματα που θέλω να πω σε μένα. Θέλω πάρα πολύ, αλήθεια, να βρείτε το χρόνο ή τη διάθεση, να μην φοβηθείτε όσοι έχετε το χρόνο και τη διάθεση, αλλά φοβάστε λίγο να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Όχι απαραίτητα μακριά, όχι απαραίτητα πολλές μέρες, αλλά να μην φοβηθείτε να πάτε για ένα καφέ μόνοι σας. Είμαστε η καλύτερη μας παρέα και είμαστε αυτοί που θα είμαστε μαζί μας για πάντα και πρέπει να μπορούμε να περνάμε χρόνο. Δηλαδή, σε μερικούς φαντάζει δύσκολο, άλλοι το λατρεύουν. Εγώ ήμουν κάπου στη μέση, νομίζω. Μου αρέσει να μένω μόνη μου, αλλά γνωρίζοντας ότι θα μπορούσα να έχω και παρέα αν ήθελα. Είναι μαγικό το πόσο πιο δημιουργικό και παραγωγική μπορούμε να γίνουμε και πόσο αλλιώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα όταν δεν μας αποσπούν την προσοχή πράγματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τηλέφωνα, πράγματα, γιατί εγώ είχα στείλει και μήνυμα σε πολλοί κόσμο και είχα πει ότι ξέρεις τι, θα είμαι εκτός, οπότε θα μιλήσουμε γι' αυτό, για τη δουλειά μόλις γυρίσω. Και η απεξάρτηση λίγο από τα social media. Ανέβασα ελάχιστα πράγματα και ανέβασα ελάχιστα πράγματα ενώ τραβούσα φωτογραφίες, γιατί με ευχαριστεί πολύ το να τραβάω φωτογραφίες, οπότε αυτό το έκανα και ανεβάζω τώρα με καθυστέρηση. Δεν ήθελα να απασχοληθώ πολύ με το να μου στείλουν κάτι για κάτι που ανέβασα ή να, δεν ήθελα να πιάσω πολύ την κουβέντα στα social media και δεν ήθελα να έχω κι εγώ το άγχος να μπω να δω, α, ανέβηκε αυτό, πώς πήγε, για να δω, το είδα. Ήθελα το δικό μου το μυαλό να ξεμπλοκάρει. Το κατάφερα σε πολύ μεγάλο βαθμό και είμαι πολύ χαρούμενη. Και επίσης βρήκα και άλλα διάφορα βιβλία. Θέλετε να σας κάνω ένα βίντεο με βιβλία, γιατί πήρα διάφορα. Τα περισσότερα είναι αυτοβελτίωσης, επειδή όπως καταλαβαίνετε έχω πάθει μια τρέλα με την αυτοβελτίωση. Θέλω να αυτοβελτιωθώ πάρα πολύ. Αλλά αν έχετε να μου προτείνετε κι εσείς και μυθιστορήματα, και μου αρέσουν πάρα πολύ τα τρόμου. Ξέρετε κάποιο βιβλίο τρόμου θα μπορούσα να διαβάσω, να μου το προτείνετε, σας παρακαλώ. Σας έχω πει ότι έχω δερμογραφισμό εντωμεταξύ και όταν ξύνομαι παθαίνω αυτό εδώ το πράγμα. Θα φύγει σε λίγο. Τέλος πάντων, όλα καλά. Εγκατακλείδι λοιπόν. Μου αρέσει πολύ το εγκατακλείδι. Το χρησιμοποιούσα και στις εκθέσεις και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω εσάς αν σας άρεσε. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο αυτό που έκανα στον εαυτό μου και νομίζω ότι θα το ξανακάνω, παιδιά. Νομίζω ότι τώρα κάτι ξεκίνησε εδώ. Αρχικά έχω ένα όνειρο κάποια στιγμή που θα έχω χρόνο, 2 μέρες, να μπω στο αμάξι και να μην ξέρω που θα πάω. Να πάω προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και όταν βρω ένα μέρος που μου αρέσει, να σταματήσω και να βρω εκεί ένα ξενοδοχείο και να μείνω για 2 μέρες σε αυτό το μέρος. Δεν ξέρω ποιο μέρος θα είναι και να έχω πάρει μαζί, ξέρετε, βιβλίο. Αν είναι καλοκαίρι, να έχω πάρει μαγιό. Τι νόημα έχει που σας αναλύω ότι θα πάρω μαζί, δεν έχει καμία σχέση. Το κόνσεπτ είναι απλώς ότι αυτό είναι αυτό που μας λείπει από την καθημερινότητά μας, νομίζω. Το να μην τα σκεφτόμαστε όλα πάρα πολύ. Και νομίζω τα σκεφτόμαστε όλα πάρα πολύ και τα κουράζουμε πάρα πολύ και στο τέλος δεν χαιρόμαστε τίποτα γιατί έχουμε κουραστεί τόσο πολύ σκεπτόμενοι ξανά και ξανά το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τι πρέπει να κάνω για να γίνει σωστά, που δεν ευχαριστιόμαστε τίποτα. Οπότε να γίνουμε λίγο πιο αυθόρμητοι, να είμαστε αυθεντικοί, να είμαστε ανοιχτοί όταν το νιώθουμε και όταν δεν το νιώθουμε να μην είμαστε, να μπορούμε να λέμε όχι, αλλά όταν λέμε ναι να το εννοούμε και να το τιμάμε μέχρι το τέλος. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά τώρα? Δεν ξέρω, σκέφτηκα πάρα πολύ και όλη αυτή τη σκέψη που έκανα, μάλλον έχω την ανάγκη να τη βγάλω. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το ταξίδι. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν θα είναι ένα βίντεο με προτάσεις για τη Μάλτα. Σίγουρα να δείτε την Εμντίνα, σίγουρα να πάτε στη Βαλέτα, σίγουρα να φάτε μακαρονάδα, καρμπονάρα στο Zero Say Otto. Ελπίζω να το λέω σωστά. Αλλά αν το γκουγκλάρι θα σας το βγάλει. Zero Say. Zero Say! Ναι, το Otto ήταν κάτι που έβγαλε από το μυαλό μου. Πάρα πολύ ωραίο. Πάτε για πρωινό στο Ζουμπιλί. Και αν θέλετε να μείνετε στο Παλάτσο Ντελ Πάτσο, είναι πάρα πολύ όμορφα. Αλλά να συνεννοηθείτε καλά για το air condition και πώς θα ανάβει στη θέρμανση. Γιατί κόντεψα να πάθω. Να βγάλω χιονίστρες κάποια στιγμή. Δεν μπορούσα να βρω το air condition πώς πάει στο ζεστό. Αφού είχα πάρει τη χαρά και μου έλεγε: βάλε μου κάμερα να δω το control τι έχεις κάνει, γιατί δεν δουλεύει. Επίσης, να ξέρετε ότι στη Βαλέτα έχει πάρα πολλές ανηφόρες, πάρα πολλές κατηφόρες και πάρα πολλά σκαλιά. Δηλαδή, ήταν ένα συνεχόμενο τεστ κοπόσεως, όπως επίσης κάποιες στιγμές νόμιζα στα αλήθεια ότι παθαίνω έμφραγμα. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Αλλά όταν πάτε, να πάρετε άνετα παπούτσια, δηλαδή μου πάρετε τα κουνάκια και αυτά. Δεν θα λειτουργήσει αυτό εκεί ποτέ. Και να το κάνετε αυτό το ταξίδι. Αν μπορείτε και αν σας δοθεί ευκαιρία, είτε μόνοι σας είτε με παρέα. Και στο επόμενο ταξίδι που θα πάω μόνη μου θα σας πάρω μαζί. Εντάξει, ήθελα να το ζήσω λίγο έτσι. Επόμενο θα είμαστε όλοι μαζί. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να μην ξεχνάω πράγματα τα οποία τα είπα την πρώτη φορά που γύρισα το βίντεο. Το συχαίνω με το να γυρίζω ένα βίντεο δεύτερη φορά. Γιατί πάντα την πρώτη μου έρχονται όλα πιο εύκολα. Αλλά θα το ξανασυζητήσουμε αυτό, εντάξει. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα άλλο βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Thank you.